Να το πάρουμε εκεί που τα αφήσαμε ουσιαστικά, Κατερίνα. Έχεις κάνει την αναγκαία ανακεφαλαίωση. Θα το ξεκινήσω το ζήτημα από εκεί που τα αφήσαμε λοιπόν και θα πάμε στην συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Έκανε εκτενή αναφορά ο Υπουργός Οικονομικών στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής. Λοιπόν, θεωρεί ότι πλέον έχει μεταμορφωθεί σε μια πραγματική τράπεζα. Παρά τα αυτά, βλέπει δυσλειτουργίες, όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά και στρεβλώσεις που σχετίζονται με το γεγονός ότι είναι μια κρατικοποιημένη τράπεζα. Αυτή είναι μια κατάσταση που περιορίζει τις προοπτικές της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, ανέφερε ο Χάρης Γεωργιάδης, και γι' αυτό, και σας το διαβάζω επιλέξει, γι' αυτό ακριβώς θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την προοπτική εισόδου θεσμικών και στρατηγικών επενδυτών στην Συνεργατική μέσα από τη διαδικασία που η τράπεζα έχει ήδη θέσει σε κίνηση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτό, όπως λέγει, θα σηματοδοτήσει και τη λήξη της περίοδου κρατικοποίησης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Αναφέρθηκε ασφαλώς και στην δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως ανακοινώθηκε χθες, ξεπερνούσε ελαφρώς, αν δεν μου κάνει παιχνίδια η μνήμη, το μισό δισεκατομμύριο ευρώ κατά το πρώτο εννιάμηνο του τρέχοντος έτους πάντα. Λοιπόν, εν ολίγης αυτά, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε, Νέστορα, να παρακολουθήσουμε. Αντιδράσεις. Ναι, θα σας ευχαριστήσουμε. Θα παρακολουθήσουμε τώρα απόσπασμα της ομιλίας Χάρη Γεωργιάδη και στη συνέχεια της εκπομπής στο στούτιο εδώ, κυρίες και κύριοι, και οι σχολιασμοί και το πώς σχολιάζουν και τα κόμματα αυτές τις αναφορές. Πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα. Το 2017 θα είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης. Είχαμε ρυθμό ανάπτυξης 2% το 2015, 3% το 2016 και αναμένουμε ανάπτυξη 4% του ΑΕΠ φέτος. Οι εκτιμήσεις για το 2018 και για την επόμενη τριετία είναι εξίσου θετικές, με αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης που θα υπερβαίνει το 3%. Έχουμε αφήσει για τα καλά πίσω μας την βαθιά και παρατεταμένη ύφεση που ξεκίνησε το 2009 και κράτησε μέχρι το 2014 και που οδήγησε σε μια ανεξέλεγκτη άνοδο της ανεργίας. Η ανεργία σήμερα έχει μειωθεί αισθητά, αλλά παραμένει ακόμη σε ψηλά επίπεδα, ελαφρώς πιο πάνω από το 10%. Ένας από τους βασικούς στόχους για την επόμενη χρονιά είναι να μειώσουμε την ανεργία σε μονοψήφιο αριθμό και να φτάσουμε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης μέχρι το 2020. Και θέλω σε αυτό το σημείο να υποδείξω ότι οι αριθμοί έχουν σημασία. Και έχουν σημασία οι αριθμοί επειδή αναφέρονται σε ανθρώπους και επειδή αποτυπώνουν με τρόπο επιστημονικό και τεκμηριωμένο την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Συγκλονιστικές πληροφορίες, κυρίες και κύριοι.